Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κυρία Αγγέλη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά για την φιλοξενία στον σταθμό. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Βοστόλ, επειδή νωρίτερα είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας, μπροστά στα μάτια 20-30 ατόμων που τον έβλεπαν να το σέρουμε το αυτοκίνητο, που τον έβλεπαν να τον τραβάνε, δεν πλησίασε κανείς. Εσάς, όταν δέχεστε επιθέσεις, πλησιάζει κάποιος να σας σώσει ή σώζεστε μόνοι σας? Γι' αυτό και πηγαίνετε και δύο-δύο, φαντάζομαι, έτσι δεν πηγαίνει ένας πια. Και ένας δεν πηγαίνει σε καμία περίπτωση. Στους προληπτικούς ελέγχους τα συνεργεία είναι τουλάχιστον δύο ατόμων, μπορεί και τριών, μπορεί και τεσσάρων. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, εμείς προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα και αν τα πράγματα εκτροχιαστούν πολύ, τότε καλούμε και την αστυνομία για υποστήριξη σε κάθε περίπτωση. Προλαβαίνετε δηλαδή αν την καλέσετε και μου λέτε ότι είστε δύο άτομα ή τρία? Προλαβαίνουμε. Εντάξει, βέβαια οι περιπτώσεις αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τα προηγούμενα βέβαια καλοκαίρια υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις επιθέσεων λεκτικών, φραστικών προς συναδέλφους υποριακούς, οι οποίοι, θέλω να τονίσω, απλά και μόνο προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να συμβάλλουμε στα δημόσια έσοδα. Έτσι. Και σε εσάς δεν έχει γυναίκα? Συνήθως πηγαίνει μια γυναίκα και ένας άνδρας. Θα σας πω για αυτό που δεν είναι απόλυτο αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ναι. Εντάξει, μπορεί να αποτελέσει και συνεργείο με δύο γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συνάδελφοι είναι ευγενικοί ως προς τον έλεγχο. Και από εκεί και πέρα, υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρηματιών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων οι οποίοι καμιά φορά παρεκτρέπονται. Ναι. Παρεκτρέπονται. Που αυτό δεν είναι πρέπει αλήθεια να παρεκτρέπονται σε κάθε περίπτωση, γιατί επαναλαμβάνω, εμάς η δουλειά μας είναι ο έλεγχος. Θεωρούμαστε δημόσια όργανα, είμαστε δημόσια όργανα και επιτελούμε ένα νευραλγικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία, που είναι η ίσπραξη των εσόδων. Και εννοείται ότι κυνηγάτε τη φοροδιαφυγή. Αυτός αυτό είναι και ακριβώς ο ρόλος σας τώρα, αυτό μην την αλαφούμε. Αυτό ακριβώς. Και κυνηγάμε τη φοροδιαφυγή, που κυνηγώντας τη φοροδιαφυγή σημαίνει παράλληλα και κοινωνική ισότητα. Ναι, και τώρα αυτός είναι και ο ρόλος σας εξάλλου, έτσι, το αν κάποιος έχει θέμα με το κράτος, αν το κράτος κλέβει τους επαγγελματίες ή τέλος πάντων τον θεωρούν συνέτερο στην τσέπη τους, είναι μια άλλη ιστορία, είναι θέμα του κράτους. Από εκεί πέρα υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για να τηρήσουν αυτά που το κράτος λέει. Πολύ σε μια σωστά ευνομούμενη κοινωνία. Πολύ σωστά, κυρία Αγγέλη, εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους, οι οποίοι νόμοι νομοθετούνται την ελληνική Βουλή και ψηφίζονται από τους 300 βουλευτές μας. Έτσι. Εμείς ερχόμαστε εδώ να υπηρετήσουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, τους νόμους οι οποίοι ψηφίζονται σε ένα ευνοούμενο κράτος. Σωστά. Δεν μου λέτε λιγάκι τώρα, βέβαια ξεφεύγουμε από το θέμα, θα επανέλθουμε και στα υπόλοιπα που θέλουμε να συζητήσουμε. Παλιότερα υπήρχαν κάποια σεμινάρια, σας έκαναν αυτοάμυνα, ισχύει αυτό, καλά θυμάμαι ή κάνω λάθος? Αυτά γίνανε έτσι κάποια σεμινάρια, ωστόσο πλέον δεν χρειάζεται, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για τους, ιδιαίτερα για τους εφοριακούς υπαλλήλους όταν δέχονται επιθέσεις. Καταρχάς δεν υπάρχει αυτόφορο για μας κατά την ώρα της εργασίας, γιατί υπήρχαν και τα φαινόμενα για να αποφύγουν, ας πούμε, τους ελέγχους, καταγγέλανε τους εφοριακούς και μηνύαν τους εφοριακούς ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία του αυτόφορου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία του αυτόφορου για τους συναδέλφους εφοριακούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Και έτσι είναι ένα, έχει πλέον η επίθεση σε εφοριακό υπάλληλο και εν γέννη δημοσίου υπαλλήλου θεωρείται ποινικό αδίκημα ιδιαίτερο πλέον. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, θα μπορούσα να πω, μια προστασία νομική. Ναι, γιατί και εκείνο ήταν λιγάκι περίεργο τώρα. Ναι, η καλύτερη προστασία είναι η σωστή πληροφόρηση του κόσμου ότι εμείς ερχόμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας και να αποκαταστήσουμε την ισότητα, να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή
mm-hmm. και να εισφέρουμε στα δημόσια έσοδα. Πάντως το καλό είναι και το κρατάμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιου είδους κρούσματα. Δεν έχουμε τέτοιου είδους κρούσματα γιατί δεν γίνονται πολλοί έλεγχοι ή ο κόσμος έχει καταλάβει τελικά τι συμβαίνει και είναι ήρεμος. Γιατί καταλαβαίνουμε και ο επιχειρηματίας απ' την άλλη είναι λίγο τρελαμένος με τα όσα γίνονται. Απλά έχει καταλάβει ότι δεν φταίτε εσείς μάλλον ή δεν γίνονται τόσοι έλεγχοι. Και έλεγχοι γίνονται. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έλεγχοι. Γίνονται πολιτικοί έλεγχοι. Mm-hmm. Ο ηλεκτρικός μηχανικός συνεχίζει. Ίσως που είχαμε περίπου 2 χρόνια έτσι υπολειτουργούσαν οι επιχειρήσεις λόγω και του κορονοϊού. Mm-hmm. Δεν έχουμε στο μέγιστο βαθμό την παραγωγική και επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Έχουμε πλέον, και αυτό ίσως το γεγονός ακόμα mm-hmm. έχει βοηθήσει στο να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Και βέβαια και η επέδωση στην ελληνική κοινωνία ότι εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ακριβώς κάνει ο Έλληνας αστυνομικός, ο Έλληνας πυροσβέστης. Έτσι. Και οποιοδήποτε άλλο ασχολείται δημόσιο υπάλληλο, κάνει σωστά τη δουλειά. Στα χρόνια αυτά, επειδή ξέρετε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, κυρίως αυτές τις εποχές, δηλαδή το καλοκαίρι, που υπάρχει και η τουριστική ανάπτυξη, έχετε στελεχωθεί, έχετε πάρει περισσότερα άτομα προσωπικό, γιατί είναι ένα χρόνιο αίτημά σας. Δηλαδή, ναι. λέτε να κάνουμε ελέγχους, βρε παιδιά, αλλά πόσοι είμαστε και πόσους ελέγχους να κάνουμε. Εμείς είμαστε βαθύτατα υποστελεχωμένες. Οι φορολογικές μας και οι ηλεκτρικές υπηρεσίες είναι βαθύτατα υποστελεχωμένες. Θέλω να σας δώσω κάποιους αριθμούς mm-hmm. για να καταλάβουν και οι ακροατές σας το μέγεθος ναι. της υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας. Mm-hmm. Στα τέλη του 2012 υπηρετούσαμε 12.100 περίπου εφοριακοί. Αυτή τη στιγμή... Μιλάτε συνολικά, όχι ελεγκτικό συνολικά, μηχανισμό. Συνολικά, σε... Και σε όλες τις υπηρεσίες. Και σε όλες τις φορολογικές υπηρεσίες. Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπηρετούμε περίπου 7.700. Έχουν επίσης είναι μία μείωση, είμαστε μία μείωση της τάξης του 37%. Ναι. Θέλω να σας πω ναι. ότι υπάρχουν ακόμα και στο σύλλογό μας φορολογικές υπηρεσίες, όπου χαρακτηριστικά θα σας πω η ΔΟΗ Πολυγύρου mm-hmm. και η ΔΟΗ Νέων Μουδανιών, ναι. οι οποίες είναι βαθύτατα υποστελεχωμένες και μιλάμε τώρα για ένα, για τον νομό Χαλκιδικής, ο οποίος είναι ο 5ος νομός στην Ελλάδα από άποψη τουριστικών εισπράξεων. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά στην ΔΟΗ Πολυγύρου, ενώ οι οργανικές θέσεις προβλέπονται να είναι 60, δηλαδή να υπηρετούν 60 υπάλληλοι, ναι. προβλέπεται, ναι. αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 38. Μάλιστα. Και 38 μιλάμε μέσα έξω. Αυτό ακριβώς και μέσα και έξω. Και δηλαδή κάνουν, ας το πούμε, ελεκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γραφείου. Μάλιστα. Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Οπότε μιλάμε, δεν επαρκούν. Έχουμε υπερφόρτο εργασίας, υπερφόρτωση, καταλαβαίνετε κι εσείς. Mm-hmm. Και γι' αυτό ζητάμε προσλήψεις. Εμείς θεωρούμε ότι ο ένας εφοριακός στο κόστος του ενός εφοριακού έχει πολλαπλάσια ωφέλη για τα δημόσια έσοδα. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις όταν οι προσλήψεις αυτές θα φέρουν, μπορώ να σας πω, και 1000 φορές πάνω από τα έσοδα του κόστου των προσλήψεων. Ναι, θα γίνονται καταρχήν περισσότεροι έλεγχοι, θα τακτοποιούνται οι οικονομικές εκκρεμότητες των πολιτών και ακόμη καλύτερα. Θα γίνονται και θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι πολίτες. Ναι. Mm-hmm. Θα δουλεύουμε πάρα πολύ καλύτερα. Σίγουρα. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και εμείς ναι. ζητάμε τουλάχιστον 1500 εφοριακούς υπαλλήλους να προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Περιθώριο μετακινήσεων από νομό σε νομό δεν υπάρχει, έτσι. Ιδίως για τους καλοκαιρινούς μήνες, θα πω εγώ. Υπάρχει περιθώριο μετακινήσεων, αλλά ξέρετε, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι μία ένεση στον ασθενή. Το σας πρόβλημα, ρωτάω, γιατί μπορεί κάποιος να πει τους θέλουμε μόνο για το καλοκαίρι. Το χειμώνα ενδεχομένως να φτάνει. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Θέλετε να σας πω χαρακτηριστικά ακόμα ένα παράδειγμα, ναι. για να καταλάβετε, να το κάνω έτσι πιο έντονο. Στη ΔΟΗ Μυκόνου και στις ΔΟΗ Σαντορίνης, ναι. που αποτελούν τους 10 top προορισμούς σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. αυτή τη στιγμή στη ΔΟΗ Μυκόνου υπηρετούν μόνο
10-15 υπάλληλοι και στη Δόη Σαντορίνη 20. Καταλαβαίνετε, εάν υπηρετούσαν εκεί πέρα διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό, απλά και μόνο η αίσθηση ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και δυνατοί φορολογικοί μηχανισμοί, πόσο καλύτερα θα ήταν από την άποψη των δημοσίων εσόδων. Καλά, φυσικά, τι μου λέτε τώρα, 10 υπάλληλοι δηλαδή, στην ΔΟΗ της Μυκόνου. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα υπάλληλοι, ναι. Υπάλληλοι οι οποίοι τους κρατιούνται με νύχια και με δόντια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Ξέρετε, τα ενίκια στη Μύκονο όλο τον χρόνο και στη Σαντορίνη δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται. Αυτό σας δίνω το μέγεθος για να καταλάβετε την έλλειψη του προσωπικού μας και βέβαια έχουμε και παράλληλα μία ροή συνταξιοδότησης περίπου κάθε χρόνο συνταξιοδοτούν 450 εφοριακοί. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και δεν αντικαθίσταται. Ναι, και θέλω να... Αυτό ακριβώς. Και δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός. Αυτή να αντικαθίσταται. Μάλιστα. Και θέλω να σημειώσω κάτι. Ναι. Και αυτό να το ξέρουμε όλοι. Σε όλες τις υπηρεσίες. Ότι οποιαδήποτε ψηφιοποίηση, η πιο τέλεια ψηφιοποίηση, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν μπορεί. Σίγουρα, απλά μπορεί να επισπεύσει διαδικασίες. Δηλαδή, από να πάω και να περιμένω για να γράψουν σε έναν κατάλογο, το βρίσκω κατευθείαν ψηφιακά. Βεβαίως, πολύ σωστά, αλλά όμως δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα σε κάθε περίπτωση. Ναι. Μπορούν να τρέξουν οι διαδικασίες. Να σας ρωτήσω, έχουμε μία. Και ένα άλλο ήθελα να σας επισημάνω όσον αφορά πάλι για τον νομό Χαλκιδικής, για την τρομακτική σύλληψη προσωπικού. Ναι. Θέλω να σας πω γιατί εμάς ο σύλλογός μας δεν εκπροσωπεί μόνο τους εφοριακούς υπαλλήλους που δουλεύουν στις ΔΟΗ, στις εφορίες που ξέρουν οι πολίτες. Ναι. Εκπροσωπούμε και τους συναδέλφους ως ΔΟΕ, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, αλλά και τους εφοριακούς στις κτηματικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή η κτηματική υπηρεσία της Χαλκιδικής, όταν λέμε τη Χαλκιδική, πάλι επαναλαμβάνω, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο νομό με 600 χιλιόμετρα ακτογραμμής, ναι. Με χαμός από beach bar που πρέπει να γίνουν συμβόλαια μίσθωσης γυαλού. Ναι. Καταλαβαίνετε και για το μέγεθος των εσόδων, αλλά και το μέγεθος της επιχειρηματικότητας πρέπει να συμβάλλουν. Και τη δουλειά που έχουν οι συνάδελφοι. Αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 6 άτομα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν στη Χαλκιδική για να ενισχύσουν. Πράγμα το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα. Ενώ έπρεπε να υπηρετούν εκεί πέρα τουλάχιστον 15 άτομα. Σε αυτό το κομμάτι που μου λέτε τώρα, η ψηφιοποίηση δεν θα βοηθούσε? Η ψηφιοποίηση βοηθάει στον πολίτη ώστε να μην έρχεται στην υπηρεσία και να κάνει χρόνο. Το θέμα είναι ο έλεγχος μετά. Και ο έλεγχος, αυτό όμως δημιουργεί μια back office που λέμε δουλειά για τον εφοριακό. Σωστά. Καταλάβατε δηλαδή, εσείς για τον πολίτη η ψηφιοποίηση είναι ευεργετική και εμείς είμαστε υπέρ, αλλά θα πρέπει πρώτον να είναι αποτελεσματική και ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό δημιουργεί μια δουλειά πίσω στον εφοριακό υπάλληλο. Μάλιστα. Δηλαδή, αν εσείς υποβάλλετε αυτή τη στιγμή ένα αίτημα, δεν πηγαίνετε στην εφορία να το υποβάλλετε το αίτημα, το υποβάλλετε μέσω ορισμένης φόρμας. Έτσι, και κάποιος θα πρέπει να το ελέγξει και να το δει. Αυτό ακριβώς. Αυτό για να απαντήσει στο αίτημα θα κάνει την ίδια εργασία την οποία έκανε αν το πηγαίνατε το αίτημα χειρόγραφα στην εφορία. Μάλιστα. Γι' αυτό και λέμε ότι η ψηφιοποίηση ναι μεν βοηθάει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί τόσο όγκος δουλειάς στις εφορίες που αδυνατούμε πολλές φορές να τα επιστέλουμε. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση ακροατή. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, και αυτή η ψηφιοποίηση δεν γίνεται πάντα με τους καλύτερους όρους. Γιατί η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δεν σημαίνει ότι παίρνουν το χειρόγραφο και το ψηφιοποιώ. Πρέπει να προστατευτούν και οι διαδικασίες. Ναι. Η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει απλά ότι μια διαδικασία που ήταν χειρόγραφη την αντιγράφω και την κάνω ψηφιακή. Δεν σημαίνει ότι το έντυπο το σκανάρω και το στέλνω σκαναρισμένο. Δημιουργώ φόρμα. Ναι, και εδώ ξέρετε τι, θα μπορούσε να υπάρχει διασύνδεση διαφόρων υπηρεσιών. Δηλαδή, για να γίνεται η διασταύρωση άμεσα, να μην χρειάζεται να πάτε εσείς να ψάξετε να διασταυρώσετε, να πάρετε άλλο χαρτί, να φέρουμε εμείς οι πολίτες άλλο χαρτί για να γίνει η διασταύρωση. Αυτά θα έπρεπε να γίνονται αμέσως.
Βεβαίως. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα πάνω σε να αυτό. Να σας κάνω εγώ. Α, πείτε μου, ολοκληρώστε και μετά θέλω να σας ρωτήσω. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό για να καταλάβετε. Παρακαλώ, ναι. Γιατί λέμε για την πιστοποίηση είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι λειτουργική και αποτελεσματική. Ναι. Γιατί τη χάνω να είμαι και Γενικός Γραμματέας στο Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Παράλληλα. Θέλω να σας πω ότι για την επιστρεπτέα, ναι, μέσα στα δικαιολογητικά ζητούσε και πιστοποιητικό φερεγγιότητας, mm-hmm, το οποίο αυτεπάγγελτα θα το παίρνουν από τα πρωτοδικεία. Ναι. Αυτή δεν έγινε η διασύνδεση, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις, ενώ υπέβαλαν τα δικαιολογητικά σωστά, να θεωρούνταν ότι δεν τα υπέβαλαν. Mm-hmm. Αυτά είναι τα προβλήματα της ψηφιοποίησης που μετά, που είναι ελλειπής και μετά ερχόμαστε εμείς να τα θεραπεύσουμε πάλι χειρόγραφα. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, σε αυτό. Και ο, ναι, μετά ο φορολογούμενος, ο πολίτης, και δικαίως λέει: εγώ τα υπέβαλα όλα τα δικαιολογητικά. Ναι, όταν όμως δεν διασυνδέονται σωστά, πρέπει ξανά να του ζητήσουμε εμείς τα δικαιολογητικά, αν το σύστημα δεν μπορεί, και ο εφοριακός να ελέγξει. Αυτό ένα παράδειγμα είναι τώρα σας είπα για να. Όχι, έχετε δίκιο, γιατί ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί και αγανάκτηση των άλλων. Δηλαδή, βεβαίως, λέει: κάτσε, εγώ τα κατέβησα, πήγα, έκανα και ξανά μου ζητά άλλα. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Αλλά όταν το ψηφιακό σύστημα δεν είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, αυτά δημιουργούνται. Ωραία. Έχουμε ένα ερώτημα εδώ από τον κύριο Νίκο. Ναι. Ναι. Μας βάζει τη μεγάλη αναμονή, προφανώς λόγω έλλειψης, από ό,τι καταλάβαμε τώρα και των υπαλλήλων. Λόγω έλλειψης, φοβερής έλλειψης των υπαλλήλων και παράλληλα μη λειτουργικής και αποτελεσματικής ψηφιοποίησης των υπηρεσιών. Ωραία. Είναι και τα δύο. Θέτει και ένα άλλο ερώτημα. Θέτει και ένα άλλο ερώτημα όμως, γιατί λέει τι θα γίνει αν θα διορθωθούν ποτέ απαξιωτικές και κακές συμπεριφορές υπαλλήλων. Εδώ έρχομαι, κύριε Παπαστόλου, να συμφωνήσω μαζί του, γιατί δεν από σε ποια εφορία είχα πάει τις προάλλες. Μιλούσα, ήταν δύο υπάλληλοι. Ήμουνα κάπου στη μέση, δεν ήξερα σε ποια να απευθυνθώ, γιατί δεν μου δίνει καμία σημασία. Τελικά, αφού περίμενα 5 λεπτά. Σήκωσε κάποια το βλέμμα της, αλλά ήταν, τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνω το φόρτο εργασίας, αλλά ήταν σαν να μπήκα στο σπίτι της και να της είπα φτιάξε μου έναν καφέ. Ήταν απίστευτη συμπεριφορά και μάλιστα τη σχολίασα στο σύζυγό μου γυρίζοντας. Σε αντίθεση με έναν άλλο κύριο, βέβαια, στα Αγγισέ που ήταν εξυπηρετικότατος. Αλλά αυτές οι δύο κυρίες ήταν, σας λέω, σαν να πήγα σπίτι τους, να τους ενόχλησα και να ζήτησα κάτι περίεργο. Ήμουνα ένας πολίτης που πήγα στην υπηρεσία να εξυπηρετηθώ. Λοιπόν, κυρία Αγγέλ, να σας ενημερώσω ότι τα τελευταίους μήνες δεν προσέρχονται οι πολίτες στην εφορία μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Ναι. Όλα τα αιτήματά τους θα υποβάλλουν με αυτομάτια αιτήματα μέσα από ειδικές πλατφόρμες οι οποίες έχουν γίνει. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς δηλαδή, ας πούμε, η δουλειά την οποία εξυπηρετούμε τον φορολογούμενο. Εγώ σας λέω πήγα. Σας το λέω ναι, για πήγατε, μένα. Εγώ πήγα. Ναι, 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 ναι. Πήγατε. Τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορώ να καταλαβαίνετε να εκφέρω. Είναι και θέμα ανθρώπου. Αλλά θέλω όμως, πέρα από αυτό, θέλω να πω όμως, γιατί την χάνει να γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους συναδέλφους εδώ πέρα, αν μη τι άλλο στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλικίας, Χαλκιδικής, και θεωρώ ότι πλέον όλοι οι εφοριακοί και επίπεδο έχουν και ανταποκρίνονται σωστά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στα καθήκοντά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, σε κάθε κλάδο, σε κάθε επαγγελματικό φορέα, πραγματικά δεν μπορώ να αποκλείσω μεμονωμένα περιστατικά. Έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να το πω, αλλά μπορώ όμως να εγγυηθώ τη συνολική εικόνα και αυτό να το πιστοποιήσω, mm-hmm, ότι πραγματικά δουλεύουν με μεγάλη ευγένεια και πραγματικά εξυπηρετούν πολύ σωστά και γρήγορα μέσα στα πλαίσια που μπορούν τους φορολογούμενους πολίτες. Εντάξει, εγώ σας λέω, κρατάω αυτό, γιατί όντως όλα τα επαγγέλματα δεν είναι το ίδιο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, έτσι. Προφανώς. Ναι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Έτσι. Ναι, 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 έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά εγώ σας δίνω την γενική εικόνα την οποία μπορώ, ας πούμε, να την πιστοποιήσω. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα. Ναι. Έχουμε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και για τις πινακίδες, ναι, τις βουλγάρικες, τι γίνεται. Θα επανέλθουμε λοιπόν για, ναι, να, ναι, μας εξηγήσετε λιγάκι τι συμβαίνει και σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, βεβαίως, να σας εξηγήσω. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ, ωραία, πάρα πολύ. Πάντως, μακάρι. Εγώ ήθελα να επισημάνω, ναι, ένα τελευταίο. Πείτε μου, αν... πείτε μου, παρακαλώ.
παρακαλώ. Λίγο το χρόνο. Πείτε μου. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω ένα γεγονός. Ναι. Ειδικά για τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ και τις κλιματικές, mm-hmm. οι οποίες υποαμείβονται. Και αυτό το λέω. Ποιες υπηρεσίες υποαμείβονται, με συγχωρείτε. Υποαμείβονται θα πει ότι δεν παίρνουν τα ίδια χρήματα, είναι προσλαμβανόμενοι. Ποιες υπηρεσίες, δεν κατάλαβα. Το ΣΔΟΕ και οι κλιματικές. Υπηρεσίες του δημοσίου. Ναι, ναι, ναι. Οι νέοι συνάδελφοι δεν παίρνουν τα ίδια χρήματα που παίρνουν οι παλαιότεροι συνάδελφοι, mm-hmm. γιατί παίρνουν με το καινούριο καθεστώς. Αυτό είναι μια αδικία το οποίο πρέπει να θεραπευτεί άμεσα mm-hmm. από την πολιτεία και ειδικά από το Υπουργείο Οικονομικών. Και επιπλέον θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να έχουμε υψηλού επίπεδου προσωπικό να ζητάμε με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά mm-hmm. και να μην έχουμε την αντίστοιχη αμοιβή. Μάλιστα, δεν ίσχυε αυτό που ίσχυε παλιότερα, δηλαδή ότι στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν η καλύτερα αμοιβόμενη, γιατί ίσχυε αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Αυτό δεν ίσχυε πάντα. Ήταν ένας μύθος, να ξέρετε, ότι πάντα η εφοριακή και η τελωνιακή έπαιρναν τα περισσότερα χρήματα. Ήταν ένας, όχι, 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 μάλιστα. ήταν ένας μύθος, δεν υπήρχε ποτέ αυτό, ότι πάντα ήταν η καλύτερα αμοιβόμενη. Mm-hmm. Όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ένας μύθος. Μάλιστα. Ωραία, καλά κάνετε και μας το λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε νευραλικούς τομείς και στο δημόσιο. Αυτό ακριβώς φυσικά. Λέω και εγώ. Και επίσης θα έπρεπε να υπάρχει και ένα μπόνους, αν θέλετε, κατά την άποψή μου. Ναι. Στους υπαλλήλους ναι. που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, που διεκπεραιώνουν άμεσα, λοιπόν, θα έπρεπε να αμείβονται. Σε αντίθεση, γιατί ξέρετε, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Είναι σοφή αυτή η παροιμία του λαού. Λοιπόν, δεν γίνεται να δουλεύω εγώ και εσείς να κάθεστε ή το ανάποδο. Λοιπόν, ναι. θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Συμφωνούμε απολύτως. Έτσι. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, αλλά να θέλω να σας τονίσω και πάλι, και αυτό μπορεί να το εγγυηθώ, τις φορολογικές υπηρεσίες είναι τόσο ο όγκος πλέον ναι, της ναι, δουλειάς κατανοητό. Που δεν μπορούμε πραγματικά να ανασάνουμε. Βέβαια, είναι τόσο υπάρχει μικρό προσωπικό, ακριβώς. Όταν σας λέω ότι υπάρχουν 6 άτομα μόνο στη κτηματική πολυγύρου και στη ΔΟΗ πολυγύρου 38 νεύρων, 60, καταλαβαίνετε. Και πάλι οι συνάδελφοι είναι, υπερβάλλουν αυτό για να καταφέρουμε και να κρατήσουμε τα δημόσια έσοδα και να εξυπηρετήσουμε τους προλογούμενους πολίτες. Όχι, έχετε δίκιο, άλλη μόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαποστόλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.